μένουμε εστίες, γιατί τηρούμε την απαγόρευση κυκλοφορίας. Γιατί μπορεί να είμαστε φορείς του ιού και να τον μεταδώσουμε. Δεν θα γίνουμε εμείς οι βαλίτσες του ιού. Δεν θα τον βοηθήσουμε να φτάσει ακόμα σε περιοχές που δεν έχει φτάσει και να φέρει σε κίνδυνο τους συνανθρώπους μας. Μένουμε σπίτι. Μένουμε εστίες. Μένουμε εστίες γιατί υπακούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Η κυβέρνηση από τη μία απαγορεύει την κυκλοφορία και από την άλλη αποφασίζει το κλείσιμο των εστιών και την υποχρεωτική μετακίνηση χιλιάδων φοιτητών. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε αυτούς που νοσούν ή θεωρούνται ύποπτα κρούσματα, αντίθετα σε μια πολιτική που τους στοχοποιεί ως ανεύθυνους, τους καταδικάζει σε θάνατο. Η κατάσταση που βιώνουμε εμείς οι κότροφοι δεν είναι ξεκομμένη από τη συνολική κατάσταση που βιώνει ο λαός. Η κυβέρνηση, αλλά και το σύστημα συνολικά, έχει βαρύτατες ευθύνες γιατί τα μέτρα που εφαρμόζει είναι από ανεπαρκή έως επικίνδυνα. Πρέπει να παλέψουμε από κοινού για νέες κλινές μεθ, δωρεάν τεστ για όλους, ιατρικό προσωπικό και προσλήψεις. Οι εστιακοί δεν αφήνουμε τα σπίτια μας γιατί τα δικαιούμαστε. Οι εστιακοί θέλουμε ασφαλή διαβίωση στις εστίες. Καλούμε κάθε εστιακό τις επόμενες ώρες να σηκώσει ανάστημα, να μην αφήσει κανέναν να βάλει χέρι στα σπίτια μας, να οργανώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα. Κάτω τα χέρια από τα σπίτια μας, ούτε σκέψη για κλείσιμο των εστιών. Να συνεχιστεί κανονικά η σύντηση και όλες οι φοιτητικές παροχές. Επαρκή καθαριότητα στα κτίρια, συχνές απολυμάνσεις, άμεση δωρεάν διάθεση όλων των απαραίτητων υλικών προφύλαξης. Δωρεάν εκτέλεση του τεστ για τον κοροναϊό. Το προσωπικό των εστιών να εφοδιαστεί δωρεάν με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διασφάλιση της υγιεινής τους. Στηρίζουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας, να μην ποινικοποιηθεί η μετακίνησή μας από και προς τις εστίες.